Πρόκειται για τον Χανιώτη, τον Πολυχρόνη, τον Τζορτζάκη. Πολυχρόνη, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εσύ φεύγεις για Τόκιο τη Δευτέρα? Όχι, την Κυριακή, μεθαύριο. Την Κυριακή. Ο Σονούπο, λοιπόν, με τι στόχους? Σίγουρα με καλή ψυχολογία και χωρίς το άγχος, μπορούμε να πούμε. Ναι, δεν έχω κανένα άγχος για τον αγώνα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Το δύσκολο ήταν να βρεθούμε, να πάρουμε την πρόκριση για το Τόκιο. Τώρα θα κοιτάξω να έχω καλή ψυχολογία, καθαρό μυαλό και θα τα δώσω όλα, όπως κάνω σε κάθε αγώνα και ό,τι βγει. Οι διαδρομές εκεί στην Ιαπωνία, δεν ξέρω αν τις έχεις δει, αν γνωρίζεις τα συναντήσεις από Ανατολή. Ξέρουμε το προφίλ του αγώνα. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδρομή, πολύ απαιτητική, με μεγάλες ψωμετρικές δυσκολίες. Για να δώσω λίγο στον κόσμο ένα άρωμα, είναι 234 χιλιόμετρα διαδρομή και έχει συνολική ψωμετρική διαφορά πάνω από 4.500 μέτρα. Δηλαδή είναι σαν να ανεβαίνει στον Όλυμπο, 1,5 Όλυμπο δηλαδή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με το ποδήλατο. Αλλά εντάξει, δεν με τρομάζει εμένα αυτό. Εγώ πάω εκεί για να το απολαύσω και ό,τι βγει, όπως σας είπα. Μιλάμε για ποδηλασία δρόμου στην Ιαπωνία, κάτι που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει. Πολυχρόνη, ένα μήνυμα για να κλείσουμε με αυτό. Είναι πολύ μεγάλη η μερίδα των κριτικών μέσα στην ομάδα την Ολυμπιακή. Είναι αρκετά πολλά παιδιά. Ελπίζω στην επόμενη ακόμα περισσότερα. Νομίζω και η Περιφέρεια Κρήτης και η τοπική δήμη έχουν την όρεξη για δουλειά και να αναπτύξουν τον αθλητισμό και τον προαθλητισμό. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά της Κρήτης καλή επιτυχία και μέσω του καναλιού σας και ελπίζω στο Παρίσι να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί πιο πολύ και πιο δυνατοί. Πολυχρόνη, καλή επιτυχία στο Τόκιο. Καλό βράδυ από την Κρήτη TV. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.